Λοιπόν, παιδες, και πάλι εδώ έχουμε τελειώσει την συναρμολόγηση της κεφαλής. Δεν μου άρεσαν τα flybar, τα paddles. Τα paddles έχω την εντύπωση ότι βγαίνουν πολύ έξω, η μεγάλη απόσταση, δηλαδή δεν ξέρω αυτό είναι καλό ή κακό, αν είναι για πιο stable πτήση ή για 3D, αυτό δεν το ξέρω. Η κεφαλή δεν έχει κάτι ιδιαίτερο που να μας ζορίσει. Θα σας εφιστήσω λίγο την προσοχή εδώ. Αυτή η ντίζα πρέπει να μπει πριν κουμπώσετε τις δύο άκρες. Αν κουμπώσετε τις δύο άκρες, είναι λογικό ότι αυτή η ντίζα μετά δεν μπορεί να μπει, θα πρέπει να τις ξεκουμπώσετε. Ακόμα ένα σημείο που θα πρέπει να δούμε λίγο εδώ είναι, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, θα προσπαθήσω, είναι εδώ. Αυτό εδώ λοιπόν το bowling, αυτό εδώ, είναι, αν θα δείτε, το λέει και στο manual, είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχό του αυτό, εδώ, εκεί μέσα. Δυστυχώς δεν μπορώ να δείξω. Εν πάση περιπτώσει του mixing arm, τα bowling, να ξέρετε ότι αυτό είναι μεγαλύτερο, αυτό που συνδέεται με το source plate, έτσι, και όχι αυτό που δίνει το βήμα στο blade holder. Κάποια άλλη ιδιαιτερότητα δεν έχει, είναι λογικά απλό. Δώστε λίγο σημασία στις βίδες να είναι και οι δύο στην ίδια θέση, από πάνω το αλενάκι που σφίγγει το flybar, από πάνω. Έχετε υπόψη ότι το flybar έχει ήδη έτοιμες εγκοπές, οπότε δεν χρειάζεται ουσιαστικά να μετρήσετε για να βρείτε τη σωστή απόσταση. Έχει έτοιμες εγκοπές μέσα, όπου πάνε τα αλενάκια μέσα, φωλιάζουν και κάθεται πάρα πολύ όμορφα. Κάποια άλλη ιδιαιτερότητα δεν έχω να σας δείξω. Είναι μια απλή συναρμογή. Να μην ξεχάσετε να βάλετε στο swash plate κόλλα σπυρωμάτων, γιατί τα bowling ήταν λασκαρισμένα, έπρεπε να τα σετάρουμε εμείς. Όπως και επίσης και αυτά εδώ έπρεπε να τα σετάρουμε εμείς, να τα βιδώσουμε δηλαδή εμείς και να βάλουμε τα bowling. Είναι πάρα πολύ εύκολο στην κατασκευή. Το μόνο λούκι είναι τα μετρήματα και ειδικά οι ντίζες. Οι ντίζες θέλουν πάρα πολύ μέτρημα. Α, να σας πω το εξής, κουφό. Αυτά εδώ προς στιγμήν τρόμαξα. Νόμιζα ότι τα bowlings του τον main, τον grip, τον blade holders, είχα την εντύπωση ότι λείπουν από το kit, γιατί ήταν σε άλλη σακούλα. Έχετε το νου σας να ψάξετε καλά παντού, παιδιά. Ήταν σε άλλη σακούλα και μου γύρισαν τα μυαλά, ενώ μου δίνει, οι οδηγίες μου δίνουν ότι είναι σε συγκεκριμένη σακούλα, ήταν σε άλλη. Και λέω, πάει, τη βάψαμε. Όχι ότι δεν υπήρχε λύση, έχω από το χερόμπα μου, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σημασία έχει ότι μπήκαν τα δικά του. Εύκολο, θα βάλουμε και τα αυτοκολλητάκια εδώ πάνω τώρα. Και εδώ για να τελειώνουμε. Και προχωράμε μετά στο υπόλοιπο μέρος. Και επανερχόμαστε.